Είπαμε πριν για καλή χρονιά, αλλά από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει η χρονιά. Έτσι και γερότερα θα πάει. Πολύ ωραία. Ναι. Έτσι θα πάει η χρονιά με τα σκάνδαλα, τη σκανδαλολογία έτσι, έτσι. για όλο το επόμενο διάστημα. Εμεί δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα. Ασφαλώ και υπάρχουν. Μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε και στη διαχείριση που υπάρχει, υπάρχει και ένα σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι μία πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει βαρεθεί και ο κόσμο να ακούει για σκάνδαλα για το μαχαίρι που θα φτάσει στο κόγαλο και ποτέ αυτό το μαχαίρι Φτάνει, φτάνει στο δικό μα το κόκαλο. τον πολιτικό. Στο κόκαλο. Εδώ οι παλιότεροι μπορούν να θυμηθούν όλη αυτή την ιστορία που είχε σηκωθεί με το βατοπέδι. Μετά με τη ζήμη. Μετά με άλλα σκάνδαλα. Μα ήμουν όλα, τίποτα. Δομημένα όλα. Αέρα κοπανιστό. Ε, και τώρα φτάσαμε στην Οβάρτη. Ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα συμμετείχε και στην εξεταστική uh -huh. για την υγεία και για μια σειρά άλλα σκάνδαλα. Εκεί δεν βγήκε τίποτα. Και όχι μόνο δεν βγήκε τίποτα, αλλά προσπαθούν να κρύψουν και τα δύο κόμματα που αυτή τη στιγμή πάνε να στήσουν ένα σκηνικό δικοματικής πόλωσης εν ώψη προεκλογικής περίοδου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να κρύψουν το μεγάλο σκάνδαλο για το οποίο και τα δύο κόμματα έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ποιο είναι αυτό? Είναι η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Mm -hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Άχι, αυτό είναι άλλο επίπεδο, ναι. Μες στην εξεταστική, ο την παρακολούθησε και όποιο έκατσε λίγο να διαβάσει και τις καταθέσεις. Μιλάμε για ένα τρελό χορό Εκατομμύριων. Ναι, αλλά σε άλλο επίπεδο. Τα νόμημα... Αυτό το σκάνδαλο παραμένει εκεί. Ναι, δεν λέμε για τα παράγωγα, λέμε για τα νόμιμα. Ναι, ναι. Τα νόμιμα να δείτε ένα τρελό χορό εκατομμυρίων από τα χρήματα του ελληνικού λαού που πηγαίνουν σε καπιταλιστέ, πηγαίνουν mm -hmm. σε μεγάλε ιδιωτικέ επιχειρήσει που λιμένονται το χώρο τη υγεία. Mm -hmm. Και ο κόσμο που μα παρακολουθεί δεν μπορεί να πάει να βρει να, να γιατρευτεί, να γιατρέψει τον άνθρωπό του. Mm -hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Και τα δύο κόμματα υπόσχονταν. Ότι οι ιδιωτικοποίηση ή μπορεί πραγματοποίηση τη υγεία, η υπορριχματοποίηση τη υγεία, η λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων και των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, τα περιβόητα, θα δίνανε πολύ μεγάλε παροχέ, θα αύξαναν το επίπεδο ε, τη παρεχόμενη υγεία προ τον κόσμο. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε. Mm -hmm. Αυτό που ζήσαμε είναι αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγεία να καταραίει, αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να καλυφθούν οι συνταξιούχοι γιατροί που φεύγουν να μην μπορούν να καλυφθούν. Εδώ πολλά ξαναγυρίζει για το επικουρική δημόσιο σύστημα. Να είναι λίγο πριν να απολυθούν οι επικουρικοί γιατροί. Μία προκήρυξη είχαν κάνει για προσλήψει πέρυσι, τη μεταφέρανε για φέτο περίπου 1.100 γιατρών, οι οποίοι δεν καλύπτουν ούτε καν αυτού που φεύγουν μέσα στην αξιοδότηση. Και εδώ τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε μία. Είχε υπαρκτά βέβαια σκάνδαλα, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο που κανένα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και κρύβεται η μεγάλη, η πραγματική εικόνα για Κυλίνουμε την οποία του ο λαό μα πρέπει να πάρει αποφάσει για το επόμενο διάστημα mm -hmm. και πολιτικά να καταδικάσει. Κάτε κύριε Πρωτούλη, εσεί τι βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μία περίοδο όπου μπορεί να αξιοποιηθεί η πείρα των προηγούμενων χρόνων. Γιατί δεν ξεκινάμε σήμερα. Mm -hmm. Δηλαδή τον κύριο Γεωργιά δεν τον μάθαμε σήμερα. Mm -hmm. τον κύριο Χριστίδη είναι νεότερο, αλλά το Πασόκ δεν τον μάθαμε σήμερα. από Το Κινάλ. Mm -hmm. Λοιπόν, το ίδιο και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε ούτε το 2000. 7, ούτε το 9, ούτε το 12, ούτε το 2015. Mm -hmm. Υπάρχει μια συσσωρευμένη πείρα που μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ότι δεν υπάρχουν μεσίε και εργολάβοι λύσεων, οι οποίοι ω εκ διαμαγεία θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου με το λαό στη γωνία. Mm -hmm. Φοβισμένο, μυρολάτρι, βυθισμένο μέσα στα προβλήματα και στα βάσανα, που να μην βλέπει καμία διέξοδο μπροστά του, αλλά να επιλέγει τον ίδιο δρόμο. Και το κυριότερο να του λένε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Εδώ είναι. Σου λέει διάλεξε. Η Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία. Διαλέγει εδώ και παίρνει. Αυτόν όμω τον δρόμο θα ακολουθήσει. Εμεί λέμε ότι μπορεί να στην γίνει καιρό. Και οι από ό,τι βλέπουμε, του ίδιου δρόμου ακολουθούν. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε. Δεξιότερα στην Ευρώπη, πάνε μάλλον από ό,τι βλέπουμε. Ακούστε να δείτε. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι ότι σιγά σιγά και με πολύ μεγάλε δυσκολίε, όμω οι εργαζόμενοι σηκώνουν κεφάλι. Να, βλέπουμε στην Ουγγαρία πολύ μεγάλε διαδηλώσει ενάντια στον καινούριο νόμο, τον οποίο τον ονόμασαν νόμο για του σκλάβου, mm -hmm. δηλαδή 12ωρο και απλήρωτε υπερορίε, ο οποίο είναι η δεύτερη χώρα τη Ευρώπη, που λέτε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεσμοθετεί το 12ωρο και καταργεί το 8ωρο, αλλά βλέπουμε και κινητοποίηση εργαζομένων στην Ουγγαρία και στην Ιταλία και η στη Γαλλία και στην Ισπανία. Εδώ είναι η Ελπίδα. Η ελπίδα είναι ότι μπορεί να γίνει και μια μεγάλη Κλείνουμε, ανατροπή σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή η ανατροπή δεν μπορεί να γίνει αν δεν ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα ναι. σε όλε τι κάλπε και παντού. Μάλιστα. Και στι δημοτικέ, οπότε κύριοι. γίνουν και στι ευρωεκλογέ, και στι δημοτικέ και περιφερειακές στα ψηφοδέλτια Σα ευχόμαστε που θα καλή επιτυχία προσωπική ω υποψηφίο